Ελένα μου, το πρώτο πράγμα που κάνω με το που ξυπνάω το πρωί είναι να φτιάξω πρωινό στο μάξιμο. Αυτό που τρώει συνήθως είναι μία φέτα ψωμί ολικής άλεσης με ταχίνι ολικής και μέλι και πίνει και ένα ποτήρι γάλα κατσικίσιο. Και αφού ετοιμάσω το πρωινό του, ξεκινάω τη δική μου μέρα με νερό και λίγο λεμόνι. Η ώρα είναι 7.30 το πρωί και το πρώτο πράγμα που κάνω αφού φτιάξω πρωινό στο μάξιμο είναι να πιω νερό. Με λίγο στυμμένο λεμόνι μέσα, το οποίο δεν το κάνω κάθε μέρα, αλλά το κάνω σίγουρα 3-4 φορές την εβδομάδα. Και τώρα είναι η αγαπημένη μου ώρα της ημέρας. Θα φτιάξω τον πρώτο καφέ. Παρόλο που έξω έχει ακόμα ζέστη, εγώ θα πιω ζεστό καφέ. Ζεστό πίνω στο σπίτι. Οπότε θα φτιάξω έναν αμερικάνο σκέτο. Γενικά δεν μου αρέσουν καθόλου οι ρουτίνες. Αυτό το διάστημα, το τελευταίο, δεν νιώθω ότι πεινάω τόσο πολύ το πρωί. Επομένως, έχω κόψει το πρωινό-πρωινό, δηλαδή αυτό που τρώμε το που ξυπνάμε το πρωί, και φτιάχνω κάτι μεταξύ πρωινού και μεσημεριανού γύρω στις 11-11.30 το πρωί. Η ώρα τώρα είναι 11 και θα φτιάξω κάτι μεταξύ πρωινού και μεσημεριανού. Μπραντς δηλαδή. Τι θα φτιάξω? Θα φτιάξω ένα αλμυρό porridge βρώμης με πατάτες και αυγά. Όσο και να σας αρέσει το γλυκό πρωινό, καλό είναι το πρώτο γεύμα της ημέρας να είναι αλμυρό, για να μην ανεβάζουμε το γλυκαιμικό μας δείκτη στα ύψη από το πρωί και μάλιστα από τη στιγμή που το στομάχι μας είναι άδειο από το προηγούμενο βράδυ. Για ποιο λόγο δεν πρέπει να ανεβάζουμε το γλυκαιμικό μας δείκτη στα ύψη? Γιατί αυτό θα μας φέρει τεράστιες λιγούρες 2 ώρες μετά και δεν το θέλουμε. Έκοψα τις πατάτες σε μπουκές, τις ανακάτεψα με ελαιόλαδο και αλάτι πριν τις ρίξω στο ταψί και τις βάλω στο φούρνο. Θα ψήσω για περίπου 20-25 λεπτά και βλέπουμε. Έπειτα ψιλόκοψα ένα κρεμμύδι και το σόταρα σε κατσαρολάκι. Μόλις μαλάκωσε, έριξα μέσα τη βρώμη, αλάτι και πιπέρι και νερό. Ανακάτεψα και χαμήλωσα τη θερμοκρασία. Μαγείρεψα μέχρι να απορροφηθεί όλο το νερό. Έβγαλα από το μάτι και έριξα μέσα λίγο τριμμένο τυρί. Και ανακάτεψα. Σε πιάτο έβαλα λίγο porridge, τις μισές πατάτες και 2 βρασμένα αυγά. Βράζω τώρα και 2 αυγά και είμαι έτοιμη. Πρόσθεσα και λίγη πέστο μαϊντανού που είχα στο ψυγείο μου και ηλιόσπορο. Και έτοιμο. Για βραδινό θα φτιάξω ένα Buddha bowl με ρύζι, φακές, λαχανικά, ηλιόσπορο και μία τέλεια σως. Λοιπόν, είχα φτιάξει νωρίτερα για άλλη συνταγή crispy rice, τραγανό ρύζι. Επομένως, δεν θα βράσω άλλο ρύζι, θα χρησιμοποιήσω αυτό. Θα ανακατέψω το ρύζι με τις φακές. Προσθέτω το καρότο μου. Πιπεριά. Και θα βάλω και λίγη πρασινάδα. Και τώρα θα φτιάξω το dressing μου. Ταχίνι, ξύδι ρυζιού, ελαιόλαδο,
αλάτι, πιπέρι. Ανακατεύω και βλέπω αν χρειάζεται λίγο νερό. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται νερό. Και το dressing. Θα προσθέσω και λίγο ηλιόσπορο. Και είναι έτοιμο! Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει ένα μπούνταμπολ από μια κλασική σαλάτα? Οι σαλάτες στην κλασική παραδοσιακή τους μορφή δεν περιέχουν τον υδατάνθρακα που περιέχεται στα μπούνταμπολς. Επομένως, για να φτιάξουμε το τέλειο μπούνταμπολ πρέπει να έχουμε 5 βασικά συστατικά. Έναν υδατάνθρακα που εδώ έχω το ρύζι. Ένα λαχανικό ή τουλάχιστον ένα λαχανικό. Εδώ έχω καρότο, πιπεριά και πράσινη σαλάτα. Κάποιο λιπαρό στοιχείο. Έχω ελαιόλαδο και έχω και τον ηλιόσπορο. Μία πρωτεΐνη που έχω τις φακές και φυσικά σος. Επομένως, εδώ έχουμε το τέλειο μπούνταμπολ. Τρελαίνομαι. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό What I Eat in a Day. Αν σου άρεσαν οι συνταγές μου, μπορείς να τις βρεις στο missysoup.com. Σου έχω τα link από κάτω για να μην ψάχνεις και σου έχω και τη συνταγή για το Crispy Rice. Και αν θέλεις να βλέπεις και άλλα τέτοια βιντεάκια εδώ, κάνε ένα subscribe και στο κανάλι μου.